Κυρίες και κύριοι, πάμε τηλεφωνικό στον ΤΕΟΣ, Ελληνοκύπριο εκπρόσωπο στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοωμένους, τον κύριο Νέστορα Νέστορος. Καλή σας μέρα, κύριε Νέστορος. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Προέκυψε ένα θέμα, καθώς ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό σας, δεν ανανεώθηκε. Σας άκουγα και το πρωί. Με συγχωρείτε. Δεν ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο, υπάρχει μια έτσι. Πώς να το λέμε, γιατί σας άκουγα και το πρωί. Διακόπηκε ο διορισμός μου στη θέση του Ελληνοκύπριου εκπροσώπου. Αυτό συνέβη. Ωραία, να το λέμε και εμείς σωστά, γιατί εγώ νομίζω άκουγα τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι ολοκληρώθηκε και τερματίστηκε. Όχι. Τερματίστηκε ο διορισμός μου. Αυτό είναι το σωστό. Άρα τον βολεύει τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει αυτό το πράγμα, κατά την άποψή σας, κύριε Νέστορος, γιατί μιλάμε για ένα διορισμό. Αν ολοκληρώθηκε, αν τερματίστηκε, γιατί να μην το πει. Πιθανόν να μην τον ενημέρωσα σωστά τον Υπουργό, δεν ξέρω. Πάντως ο ίδιος όταν ερωτήθηκε από τη συνάδελφο ότι ο κύριος Νέστορος λέει σας ζητά συνάντηση αλλά εσείς δεν το βλέπετε, λέει ότι καθημερινά έχει επαφές με το Υπουργείο Εξωτερικών ο κύριος Νέστορος και δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Είχα επαφές με την Διεύθυνση Κυπριακού, την οποία επιδίωξα, δημιούργησα από το 2014. Αλλά συζητάς με ένα υπουργό, άλλα θέματα συζητάς μαζί με τη Διεύθυνση Κυπριακού. Νομίζω. Είναι και το λογικό αυτό που σας λέω, έτσι. Ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Συνεπώς, είναι προφάσεις από μέρους του Υπουργού ότι δεν μπορούσε να βρει μισή ώρα να σας δεχτεί στο γραφείο του. Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε να σας πω. Τώρα δεν θα πω ο Υπουργός προσπαθεί να βρει προφάσεις. Προσπαθώ να τα εξηγήσω δύο πράγματα διαφορετικά. Με ρωτήσατε. Είχα όταν έπρεπε ή όπως έπρεπε επικοινωνία με τη Διεύθυνση Κυπριακού. Και από την άλλη πρέπει να υπάρχει δύο πολιτικά προϊστάμενα πρόσωπα, δύο πολιτικά πρόσωπα ανεξαρτήτου θέσεως, ότι θα πρέπει να έχουν μία επαφή, κάποιες συναντήσεις για να ανταλλάξουν και να κουβεντιάσουν απόψεις. Άρα τον αναζητούσα για διάφορα θέματα που έπρεπε να τύχουν του δικού του χειρισμού και να είναι ο ίδιος ενήμερος. Ήταν καθήκον μου να ενημερώνω τον Υπουργό των Εξωτερικών, εγώ, για πολύ πολύ σοβαρά θέματα και εμπιστευτικού χαρακτήρα. Υπήρξε κάποιο επεισόδιο μεταξύ σας, κάποια ένταση, καταλάβατε να αποστασιοποιείτε για κάποιο λόγο, γιατί να το κάνει αυτό? Διαπιστώσατε το τελευταίο διάστημα να σας έχουν στο περιθώριο από μέρους της κυβέρνησης, περιμένοντας να εκπνεύσει η θητεία σας? Εγώ ζήτησα συναντήσεις και με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τον Πρόεδρο, δεν τις πέτυχα. Γιατί θεωρούσα καθήκον όπως έκανα από την πρώτη μέρα που διορίστηκα να γράφω επιστολές, να ενημερώνω για τα διάφορα θέματα. Πρέπει να παίρνονται αποφάσεις και πρέπει να ενημερώνουμε σωστά τους, ας το πω, τους ανθρώπους που έχουν την πολιτική διαχείριση για να κάνουν και αυτή τη σωστή διαχείριση. Εγώ θα σας πω μου ένα πράγμα που το είπε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κασουλίδης. Σε μερίδα προ ενός μηνών είπε ότι είχα λαθασμένη εικόνα, λέει, το ότι οι στρατιωτικές ζώνες ήταν όλοι μαζικοί χώροι ταφής. Και μιλάμε από την πρώτη του θητεία το 2000. Άρα, γιατί τον ενημέρωσα λάθος τον Υπουργό? Πώς και ο Υπουργός γνώριζε λάθος αυτό το θέμα? Επειδή του είχα αναδείξει το 2015 ότι οι υπουργοί μου δεν είναι όλοι χώροι μαζικοί ταφής οι στρατιωτικές ζώνες. Ήταν ένα θέμα που σας... Ναι, φέρνετε ένα παράδειγμα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε γιατί συνέβαινε όλο αυτό. Δηλαδή, γιατί τον εκπρόσωπό μας στην Επιτροπή Αγνοωμένων δεν του δίναμε σημασία. Μου λέτε ότι στείλατε επιστολές στον Πρόεδρο, στείλατε στον Υπουργό Εξωτερικών, καμία ανταπόκριση. Όταν εσείς κύριε Νέστορος, πήρατε κανένα τηλέφωνο στο Προεδρικό, ρε παιδιά, στέλνω επιστολές, τις βλέπετε, τι γίνεται? Φυσικά και τηλέφωνα, δηλαδή εσείς βλέπετε να είναι κόπος να βάλει στην ιδιαίτερα σου να πάρει κάποιο τηλέφωνο, όμως τώρα δεν θα μπω στη συζήτηση μαζί τους, με πήραν, δεν τους πήρα κλπ. Εγώ θέλω να πω το εξής με την ευκαιρία που μου δίνεται, ότι φεύγω με το κεφάλι μου ψηλά, όπως μπήκα με το κεφάλι ψηλά σε αυτή τη θέση. Είμαι πολύ ήσυχος με τη συνείδησή μου για όλα όσα έπραξα στην υπηρεσία αυτή. Ήμουν αφοσιωμένος, ήμουν ειλικρινής, διατήρησα το ήθος και την αξιοπρέπειά μου. Εκτιμούσα και μου ταπεινώς πιστεύω προς τους συγγενείς των αγνωμένων. Έκανα πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αλλά δεν πρέπει τώρα κι εσείς να βοηθήσετε να καταλάβουμε τι συμβαίνει? Αν όντως υπάρχουν σκοπιμότητες γύρω από όλο αυτό που συμβαίνει. Να σας πω κάτι. Ο δημόσια συζήτηση πραγμάτων που είναι εμπιστευτικού και απορρίτου χαρακτήρα δεν βοηθούν. Υπάρχουν καταγεγραμμένα σε πάρα πολλές επιστολές μου διάφορα θέματα.
Εύχομαι να γίνουν διαχείρισεις και να παθούν. Κλείνοντας, εσείς μπορείτε να δώσετε μια άποψη γιατί δεν σας απαντούσαν, δηλαδή γιατί δεν θέλησαν να σας ζουν. 10 λεπτά, εγώ δεν λέω μισή ώρα. Να σας ζουν. Η συγκεκριμένη άποψη για μένα είναι ότι η ζωή συνεχίζεται. Πρέπει να παραμείνουμε αξιοπρεπείς. Το να αρχίσουμε να παίρνουμε το όπλο και να πυροβολάμε δεν βοηθά, δεν είναι σωστό. Δεν είναι αυτό που έμαθα στην πολιτική μου. Γνωρίζετε αν έχουν βρει το διάδοχό σας, κύριε Νέστορος? Όχι. Δεν σας έχουν ενημερώσει? Όχι, δεν με έχουν ενημερώσει. Εδώ δεν σας έβλεπα για άλλα θέματα, θα σας έλεγαν προφανώς και τον αντικαταστάτη σας. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι η ζωή μας, τα βιώματά μας, είμαστε άνθρωποι που περάσαμε διάφορα στη ζωή μας. Η ζωή, βλέπετε, καθημερινά ανατρέπεται. Δεν είναι αιώνια, όπως και τα αξιώματα. Έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Είμαι συνειδητοποιημένος, παρά το ότι μπορεί να υπάρχει μια πικρία που δεν την έκρυψα, είναι ανθρώπινο θεωρώ, χωράμε προς τα μπροστά. Ωραία. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι για να κάνετε, κύριε Νέστορος. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για όλη τη συνεργασία.